Γεια σας κοριτσιά, το σημερινό βίντεο όπως είδατε και από τον τίτλο είναι ένα βίντεο collab, ένα βίντεο συνεργασία δηλαδή μαζί με τη Μάρο μου, την αγαπημένη μου, τη Miss Madden, φαντάζομαι ότι όλοι την ξέρετε, αν όχι όλοι οι περισσότεροι. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε ένα βίντεο μαζί και να σας δείξει η κάθε μία μας ξεχωριστά ποια είναι τα 10 must have προϊόντα για το καλοκαίρι. Δηλαδή τα 10 προϊόντα που θεωρεί η κάθε μία ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και να χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι. Θα σας δείξω και εγώ, θα σας έχω από κάτω να δείτε και το βίντεο της Μαρίας, να πάρετε μια ιδέα και από τη Μαρία και φαντάζομαι ότι και με τα 20 συνολικά προϊόντα θα πάρετε μια ολοκληρωμένη άποψη και γνώμη και θα βοηθηθείτε. Αν ακούτε ένα περίεργο θόρυβο, φύσιμα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτή τη φορά δεν φταίει κανένας γείτονας, φταίω εγώ γιατί έχω βάλει ανεμιστήρα. Επίσης, αν ακούτε τη φωνή μου λίγο περίεργη, δεν ξενύχτησα εχθές, απλά έχω κρυώσει. Αλλά είπα θα το κάνω το βίντεο πάση θυσία, θα αγωνιστώ για αυτό το κανάλι. Λοιπόν, οπότε πάμε να σας δείξω τα προϊόντα. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι με ρώτησε η Μαρία μα μπορεί να κλέψει από την άποψη αντί για 10 αν μπορεί να δείξει 2 προϊόντα μαζί, δηλαδή να είναι συνολικά 11. Νομίζω ότι εγώ θα κλέψω λίγο περισσότερο από εκείνη και θα σας εξηγήσω και θα δείτε στην πορεία γιατί. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα προϊόν που για μένα είναι must have, δηλαδή δεν μπορώ χωρίς αυτό και συγκεκριμένα έχω κάνει... Εδώ έχω αγκαλιάσει έναν. Και συγκεκριμένα έχω κάνει και τη μητέρα μου να μην μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό, γιατί συνέχεια πάω και την ψεκάζω. Λοιπόν, και πρόκειται λοιπόν για το ιαματικό νεράκι της Avène, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, το έχω συνέχεια και μέσα στην τσάντα μου. Έχω 2 συσκευασίες τέτοιες, η μία μου έχει μείνει από πέρυσι, την άλλη την έχω αγοράσει τώρα, οπότε τη μία την έχω δώσει στη μητέρα μου και την άλλη την έχω εγώ. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί το έχω μέσα στην τσάντα μου, οπότε ζεσταίνεσαι, μαρούσκα, Evian και τέτοια. Είναι πολύ δροσιστικό, φαντάζομαι και για την παραλία θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Γυρνάω βίντεο κλιπ και αερίζονται τα μαλλιά. Αερίζονται, ανεμίζουνε, τι λέω Παναγία μου και Χριστέ μου, ανεμίζουνε. Λοιπόν, και για την παραλία λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτά με αυτό. Πάμε παρακάτω. Ένα άλλο προϊόν που χρησιμοποιώ περισσότερο το καλοκαίρι και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι ένα προϊόν από την Avon και είναι ένα scrub. Και είναι αυτό εδώ βασικά. Είναι αυτό εδώ, το οποίο μέσα είναι μπλε και έχει μπλε κόκκους. Το οποίο όμως τι κάνει αυτό το scrub? Όταν είμαστε άρρωστοι, καλή ώρα, πάρτε παράδειγμα εμένα, και τρώμε τις καραμέλες ή χολς, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, αυτές δίνουν μια φρεσκάδα στο λαιμό μας, που όταν πάμε να πάρουμε ανάσα, αισθανόμαστε όλη τη φρεσκάδα στα πνευμόνια. Το ίδιο κάνει και αυτό εδώ το scrub, όχι βέβαια, στα πνευμόνια, στο πρόσωπο. Πλένω λοιπόν, κάνω scrub στο πρόσωπό μου με αυτό εδώ το προϊόν, και νιώθω ότι δροσίζεται το πρόσωπό μου. Νιώθω αυτή τη φρεσκάδα όπως νιώθουμε στο λαιμό μας αντίστοιχα με τις καραμέλες. Εγώ νιώθω αυτό το πράγμα στο πρόσωπό μου με αυτό το scrub. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δροσιστικό για το καλοκαίρι, δεν το συζητώ. Και αν έχετε καταλάβει τι εννοώ, θέλω να μου προτείνετε... Κάτσε καλό μου. Θέλω να μου προτείνετε και άλλα τέτοια προϊόντα που να κάνουν αυτή την αίσθηση της φρεσκάδας. Πάει και αυτό. Θα προχωρήσω έτσι λίγο με το πρόσωπο και θα σας δείξω τι χρησιμοποιώ εγώ συνήθως το καλοκαίρι για το πρόσωπο. Εννοείται ότι αποφεύγω να χρησιμοποιώ make-up, πολύ βαριές πούδρες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Προς το παρόν, και το χειμώνα αλλά και τώρα το καλοκαίρι, με έχει βολέψει πάρα πολύ η CC της Bioten, η οποία έχει μια πάρα πολύ ελαφριά κάλυψη, δεν νιώθεις το πρόσωπό σου καθόλου βαρύ. Ειδικά άμα δεν έχετε ιδιαίτερα σημάδια κοκκινίλες και όλα τα σχετικά θα σας βολέψει. Και αυτό γιατί κάνει το πρόσωπο να φαίνεται ομοιόμορφο. Εντάξει, εγώ ας πούμε τώρα έχω εδώ ένα σπυράκι, αλλά δεν μου το έχει καλύψει, ας πούμε, αλλά δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, αυτή εδώ λοιπόν θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, θα σας εξυπηρετήσει πάρα πολύ και ταυτόχρονα με αυτά θα σας δείξω 2 ακόμα προϊόντα, τα οποία το ένα το έχω χρησιμοποιήσει και πέρυσι, το άλλο όχι γιατί δεν μαύρισα πάρα πολύ πέρυσι. Και για λίγο
πιο μετά, ας πούμε, ή τον επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα. Είναι πάρα πολύ καλή η BB της Καροτέν, αν και θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω και τη CC της Καροτέν που έχει βγει τώρα. Εντάξει, το είχα πει και πέρυσι, αλλά σε blog post, όχι σε βίντεο, γιατί δεν έκανα βίντεο τέτοιο καιρό πέρυσι. Η BB της Καροτέν νιώθεις λες και απλώνεις το πρόσωπό σου σαν τη γη. Δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι αφρό το πρόσωπο. Έχει 25 δίχτυ προστασίας, είναι μεσαίας προστασίας λέει και είναι αντιλιακή κρέμα προσώπου για κάλυψη ατελειών και φυσική λάμψη. Πάρα πολύ καλή και ταυτόχρονα... Τα λέω γρήγορα για να μην βγει μεγάλο το βίντεο γιατί θα με σκοτώσει η Μαρία. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, αν θα μαυρίσω περισσότερο και το προτείνω σε εσάς αν μαυρίσετε περισσότερο, είναι η Garnier... Η Garnier. Είναι η BB της Garnier Ambre Soleil με δίχτυ προστασίας 30 για πρόσωπο και ντεκολτέ. Το κουτί της είναι αυτό εδώ και μέσα είναι έτσι. Είναι έτσι. Απλά είναι πάρα πολύ σκούρη. Πολύ σκούρη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε εδώ από το καπάκι. Είναι όταν θα έχει γίνει αραπίνες μαύρες ερωτιάρες. Λοιπόν, οπότε είναι για πιο μετά, όταν θα έχετε κάτσει, θα έχετε γίνει μαύρη. Όσον αφορά την περιποίηση του προσώπου, θεωρώ ότι μια πάρα πολύ καλή κρέμα ενυδατική και με προστασία είναι αυτή εδώ της Fresiden, που σας την έχω δείξει ξανά και σε άλλο βίντεο. Θέλω να πάρω την ίδια και με χρώμα. Οπότε και χρώμα να μην θέλετε να βάλετε στο πρόσωπό σας, η συγκεκριμένη έχει δείκτη προστασίας 25, πάρα πολύ καλό. Και σας τη συστήνω αυτήν εδώ, σας τη συστήνω, αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Σας την προτείνω λοιπόν αυτή εδώ, γιατί θεωρώ ότι γενικότερα η Fresiden είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία. Λοιπόν, όσον αφορά το μακιγιάζ, θα σας τα δείξω όλα μαζί, γιατί εγώ δεν, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν πολύ βάφομαι. Οπότε, αυτό που έχω να σας προτείνω είναι μία μάσκαρα, ένα καγιόν έντονο, είναι αυτό που φοράω τώρα κιόλας, είναι το Chanel το Fuchsia, είναι αυτό εδώ. Ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ, αρχίζω και χάνω τη φωνή μου. Λοιπόν, και έχω να σας προτείνω και ένα bronzer, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σαν ρούζ, όπως έχω κάνει εγώ αυτή τη στιγμή, που είναι αυτό εδώ από την NYX. Είναι το Tan Enthusiasm. Συγκεκριμένα για την NYX, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολλές κοπέλες, και πως παρήγγειλα που είμαι στην Αθήνα ενώ αυτά είναι στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα για τα προϊόντα, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο haul της NYX, οπότε εκεί να σας πω ας πούμε όλη τη διαδικασία που έκανα εγώ από Αθήνα και αν έχετε κάποιες απορίες θα... ή μπορείτε να με αφήσετε, μέχρι στο Θεσσαλονικιώτικο. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την NYX μπορείτε να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια τις απορίες σας και στο επόμενο μεθεπόμενο βίντεο που θα κάνω το haul από την NYX να σας τις έχω απαντήσει. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω και θα σας δείξω δύο αντιλιακά. Το συγκεκριμένα το ένα είναι και για πρόσωπο και για σώμα και το άλλο είναι μόνο για σώμα. Το ένα είναι το Sun Care από την Apivita με 30 δίκτυ προστασίας, είναι αυτό εδώ, και το άλλο είναι της Coppertone το Sun Screen και αυτό με 30 δίκτυ προστασία. Γενικότερα προτιμώ έτσι ψηλό δίκτυ προστασίας. Τώρα αυτά τα 30 και 50 για το δίκτυ που ακούγονται δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Συνήθως 30 παίρνω, δεν παίρνω δηλαδή ποτέ 50 άρια. Σπάνια θα πάρω κάτι που είναι 50. Μισή ώρα πριν βγούμε στην παραλία πάντα, αυτό δηλαδή το κάνω και από μικρή που ήμουνα. Και αυτά έχω να σας προτείνω εγώ, είναι πάρα πολύ καλά, αν και θέλω να κάνω έτσι και μια ανανέωση στο αντιλιακό μου και να προτιμήσω έτσι και κάτι ακόμα, οπότε αν αγοράσω κάτι καινούριο θα το δείτε σε κάποιο βίντεο. Γρήγορα θα σας πω δύο προϊόντα πάλι μαζί για τα μαλλιά. Το ένα είναι ένα διφασικό μη ξεπλενόμενο μαλακτικό μαλλιών, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τα μαλλιά μας κάτι τέτοιο και θα σας εξηγήσω γιατί. Το συγκεκριμένο είναι πολύ πρακτικό, μπορούμε να το έχουμε και μέσα στην τσάντα της θάλασσας. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Hypertin, είναι αυτό εδώ, έχω κάνει και blog post για το συγκεκριμένο προϊόν, θα το βρω και θα σας το βάλω από κάτω να δείτε και πληροφορίες. Είναι από το Femme Fatale αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε
και must have να έχουμε ένα μαλακτικό μαζί μας στην παραλία και πόσο μάλλον και μη ξεπλενόμενο, γιατί όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα τα μαλλιά μας μπορεί να είναι μπερδεμένα. Οπότε με κάτι τέτοιο τα κάνουμε αμέσως να είναι πιο μαλακά και πιο εύκολο χτένιστα. Και αμέσως μετά έχω να σας προτείνω για τα μαλλιά το Be Texture από Bubble & Bubble. Είναι αυτό εδώ, έχω γράψει ένα post και για αυτό, οπότε θα σας το αφήσω και αυτό από κάτω να το δείτε. Αυτό εδώ είναι μαγευτικό το προϊόν. Απλά βάζεις ελάχιστη ποσότητα και πόσο μάλλον εγώ που έχω μακρύ μαλλί, βάζω πολύ λίγη ποσότητα σε βρεγμένο μαλλί, το κάνεις έτσι, ελάχιστο πιστολάκι και τα μαλλιά σου είναι έτοιμα, σγουροκατάσταση και όλα τα σχετικά. Πρώτο τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι οι βιταμινούλες μου, τις οποίες τις έχω must have κάθε καλοκαίρι. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς τις βιταμίνες, σου δίνουν έτσι λίγο πιο πολύ ζωντάνια, σε κάνουν έτσι να τα λες και λίγο πιο γρήγορα στα βίντεο, γιατί θα σε σκοτώσει η Μαρία να βγει μεγαλύτερο το βίντεο από το δικό της. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλές. Τις συγκεκριμένες τις είχα αγοράσει μία και μία δώρο 8 ευρώ από το Trusk. Θυμάστε και σε προηγούμενα μου βίντεο. Μία βιταμίνη την ημέρα σε ένα ποτήρι νερό. Πάρα πολύ καλό, εμένα τουλάχιστον με κρατάνε έτσι λίγο πιο ενεργή και γι' αυτό τις έχω must have. Και τέλος θα κλείσω με το πιο must have, όχι μόνο για το καλοκαίρι αλλά για όλες τις εποχές του χρόνου και για κάθε ημέρα, που είναι ένα αποσμητικό. Το συγκεκριμένο που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο είναι της Dove, είναι το Pure, είναι αυτό εδώ. Συνήθως έχω και χρησιμοποιώ το μπλε, το original, αλλά είπα να δοκιμάσω αυτό εδώ. Πάρα πολύ καλό. Σας έχω πει και σε πολύ πολύ παλιό μου βίντεο ότι το καλοκαίρι γενικότερα προτιμώ να χρησιμοποιώ αποσμητικά σε σπρέι και όχι σε ρολόν, γιατί ίσα ίσα με το σπρέι νιώθεις και περισσότερη φρεσκάδα από ό,τι θα νιώσεις με ένα ρολόν, και γι' αυτό το προτιμώ. Ρολόν χρησιμοποιώ πιο πολύ το χειμώνα, αλλά όπως και να έχει, το καλοκαίρι όλες μας έχουμε μεγάλες τσάντες γενικότερα, και είτε για την παραλία είτε για οτιδήποτε, ένα αποσμητικό μπορούμε να το έχουμε πάντα μαζί μας αν αισθανθούμε ότι χρειαζόμαστε μία ανανέωση, και γιατί όχι εάν χρειαστεί να ψεκάσουμε και κανέναν περαστικό. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μην έχει βγει μεγάλο. Μην ξεχάσετε να πάτε να δείτε το βίντεο και της Μαρίας, θα σας έχω το link από κάτω. Πείτε μου έστω ένα δικό σας must have προϊόν για το καλοκαίρι που δεν το αποχωρίζεστε ποτέ και για κανένα λόγο. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος και στο διαγωνισμό που τρέχει στο κανάλι μου. Θα σας έχω το link και του βίντεο, το διαγωνισμό, καταλάβατε, από κάτω και αυτό. Και θα σας δώσω κάποιο επόμενο βίντεο. Συγγνώμη αν ακουγόταν ανεμιστήρας, συγγνώμη για τη φωνή μου. Φιλιά πολλά, γεια σας!